Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής στη Βαλένθια. Δεκάδες οι νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες. Στις λάσπες βυθίστηκε όλη η πόλη. Βουνό στους δρόμους, στα αυτοκίνητα, το ένα πάνω στο άλλο. Παρέλυσε ο κρατικός μηχανισμός. Ο κυβερνήτης της πόλης καθησύχαζε τον κόσμο ότι το φαινόμενο υποχωρεί την ώρα της κορύφωσής του. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσωπο με πρόσωπο θα βρεθούν σήμερα Μητσοτάκη Σαμαράς Καραμανλή σε εκδήλωση του Ιδρύματος Καραμανλή. Είναι η πρώτη συνάντηση των τριών μετά τα πειρά που εξαπέλυσαν εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Στον ΣΥΡΙΖΑ, νέο μπλόκο στον Στέφανο Κασελάκη από την πολιτική γραμματεία. Μυρίζει παρούτι η Κουμουνδούρου. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες ελάχιστες μέρες πριν τις εκλογές. Στο νήμα η αναμέτρηση μεταξύ Χάρης και Τραμπ. Σκουπίδια αποκάλεσε ο Τζο Μπάιντεν τους υποστηρικτές του Τραμπ. Ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος φόρεσε γυλαίκο οδοκαθαριστή για να απαντήσει και να κοροϊδέψει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βυθισμένη στις λάσπες και τα νερά είναι η Βαλένθια, που από χθες δεν έχει σταματήσει να μετράει νεκρούς, μετά το τρομακτικό πέρασμα της ψυχρής σταγόνας, που σάρωσε τα πάντα. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας θρυνεί σχεδόν 100 νεκρούς, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, με τις καταστροφές να είναι ανυπολόγιστες. Οι πολίτες της Ισπανίας είναι οργισμένοι με τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Το 112 χτύπησε καθυστερημένα, ενώ την ώρα που κρυφωνόταν το φαινόμενο, ο κυβερνήτης της πόλης δήλωνε ότι κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί. Αδόλφο! Φωνάζει τα ονόματα των δικών της. Ψάχνει κάτω από τις λάσπες εκεί που κάποτε ήταν το σπίτι της. Διασώστες ψάχνουν κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών για θύματα αυτής της ανίποτης τραγωδίας. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που σάρωσαν την περιφέρεια της Βαλένθια. Δεκάδες ακόμα αγνοούνται μέσα στις λάσπες. Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει κι άλλο, αφού πολλές περιοχές είναι δυσπρόσιτες και δεν έχουν γίνει ακόμα έρευνες. Εκατοντάδες οδηγοί είναι ακόμα εγκλωβισμένοι σε αυτοκινητοδρόμους που έχουν πλημμυρίσει και είναι απροσπέλαστοι. Es prácticamente inaccesible llegar aquí a Alfafar y lo primero que nos damos cuenta es que no hay luz, no hay agua y si os fijáis, la imagen que tengo a mi espalda, no sé si la vais a poder observar, es un montón de vehículos, el agua pasó por aquí muy fuerte. Ο κόσμος επιστρέφει στα κατεστραμμένα σπίτια του, στα ισοπεδωμένα καταστήματά του. Προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται μέσα σε ένα σκηνικό αποκάλυψης. Ο αυτοκινητόδρομος μήκους 300 χιλιόμετρων που οδηγεί από τη Βαλένθια στη Μαδρίτη παραμένει κλειστός, ενώ περίπου 150.000 σπίτια είναι ακόμα χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο. Οι εικόνες της επόμενης ημέρας από ψηλά δείχνουν την απόλυτη καταστροφή μετά τις χειρότερες ίσως πλημμύρες στην ιστορία της Ισπανίας. Το πέρασμα της φωνικής κακοκαιρίας άφησε πίσω του τον θάνατο και τον όλεθρο. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει κατά της τοπικής κυβέρνησης της Βαλένθια, την οποία κατηγορούν για ολιγορία. Καταγγέλουν πως τα συνεργεία διάσωσης άργησαν πολύ να φτάσουν. Λένε πως δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως από το 112, το οποίο δεν λειτουργήσε παρά μόνο 2 ώρες αφού το ολόκληρη η περιφέρεια της Βαλένθια ήταν ήδη κάτω από το νερό. Ο πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο πένθος για τα θύματα της φωνικής θεομηνίας. Τον απόλυτο εφιάλτη στην πλημμυρισμένη και γεμάτη τόνους λάσπη Βαλένθια έζησαν και πολλοί Έλληνες που ζουν και εργάζονται εκεί. Οι κάτοικοι αγωνιούν για τους δικούς τους ανθρώπους, καθώς οι αγνοούμενοι είναι πολλοί και οι επικοινωνίες αδύνατες, καθώς οι υποδομές κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Είναι οι άνθρωποι που ζουν στη μικρή ελληνική κοινότητα της Βαλένθια. Σοκαρισμένοι περιγράφουν τον απόλυτο εφιάλτη που έζησαν. Χτυπούσαν οι σιρήνες από τα τηλέφωνα. Να μην βγούμε από το σπίτι. Οπότε κλειστήκαμε σπίτι, ποιος θα βγει έξω. Οι κάτοικοι στη Βαλένθια αγωνίουν για τους δικούς τους ανθρώπους. Οι αγνοούμενοι πολλοί και οι επικοινωνίες αδύνατες. Φίλοι μου, οι Ισπανοί αγνοούνται. Ψάχνουμε, η αστυνομία είναι όλα μπλοκαρισμένα.
Και όπως είπα, δεν υπάρχει πολύ πόσιμο νερό. Έχουν κόψει το νερό στα νότια προάστια. Δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός. Τα πράγματα είναι πολύ τραγικά. Έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουν πλημμυρίσει σχεδόν όλα τα ποτάμια. Οι συγγενείς μας, φίλοι μας είναι εγκλωβισμένοι. Και ζούμε αυτή την αγωνία κι εμείς να δούμε μήπως μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Κεντρικά οδικά δίκτυα έγιναν χήμαροι παρασύροντας το διάβα τους ανθρώπους και αυτοκίνητα. Και είδα με τα μάτια μου ένα μικρό τμήμα της καταστροφής, δεκάδες αυτοκίνητα μέσα στο νερό. Φανταστείτε σαν να σας έλεγα στην Αττική ότι η Αττική Οδός, η Αθηνών Θεσσαλονίκης, η Αθηνών Κορίνθου γίνανε ποτάμια και παρέσυραν φορτηγά αυτοκίνητα. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν και αρκετοί δυστυχώς αγνοούμενοι. Αυτός ο αυτοκινητόδρομος λέγεται η πίστα Δεσίγια. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω τώρα, πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία εγκλωβισμένα. Τους έπιασε το νερό μέσα. Το νερό έχει φτάσει σε ύψος 2 μέτρων. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλία. Πέρυσι είχαμε προβλήματα, το ξέρετε καλύτερα εσείς, στα Τρίκαλα και όλα τα χωριά μας. Αυτό που έγινε στα Τρίκαλα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το πράγμα που έγινε στη Βαλένθια. Είναι ένα τίποτα. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε σπίτια, αυτοκίνητα, εμπορικά κέντρα. Ευνηδιασμένοι από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές. Μόνο μία φίλη μας προσπάθησε να έστειλε ένα μήνυμα πως είναι καλά να είναι στο ταβάνι του σπιτιού, στην ταράτσα. Κάποια θεία, μια συγγενή μας, θεία μας, είναι σε ένα χωριό, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε καθόλου. Και μετά τη φωνική νεροποντή, όλοι αγωνιούν τι θα συναντήσουν τα σωστικά συνεργεία όταν καταφέρουν να φτάσουν σε όλα τα πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα. Οριστικό μπλόκο στην υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη για την Προεδρία του Κόμματος έβαλε χθες η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρόεδρος έκανε λόγο για πολιτικές μεθοδεύσεις με σκοπό να αποκλειστεί την ώρα που το πρώτο μεγάλο crash test θα γίνει το Σαββατοκύριακο με την εκλογή συνέδρων με στόχο τον έλεγχο του συνεδρίου. Καλώς ήρθες. Δυστυχώς. Στην οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου, στην οποία έχει γραφτεί μέλος, βρέθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, όπου ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος σύνεδρος. Δεν θα κάνω διώξεις όταν επανεκλεγούμε. Όχι. Θα πάμε δημοκρατικά στη βάση των σώματος. Μπράβο! Τα αντίπαλα στρατόπεδα στο ΣΥΡΙΖΑ ρίχνονται στη μάχη του Σαββατοκύριακου για την εκλογή συνέδρων με στόχο τον έλεγχο του συνεδρίου. Ενώ στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος ξεκαθαρίστηκε πως ο Στέφανος Κασελάκης δεν θα είναι υποψήφιος. Η μη αποδοχή των συλλογικών αποφάσεων και των προβλέψεων του καταστατικού, τα εξώδικα προς την Κεντρική Επιτροπή και την πολιτική γραμματεία είναι επιλογές πολιτικά αδιανόητες. Δεν θα αφήσουμε και το αντισύριζα μέτωπο να μπει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να επηρεαστεί στα σφαίρα της κοινωνίας μια συζήτηση μόνο για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος έχει δίκιο, για τις προσωπικές επιλογές ή για το lifestyle. Θα υπάρξουν και άλλες μεθοδεύσεις στην εναγώνια προσπάθειά τους για τον τελικό αποκλεισμό. Είναι ικανοί για όλα. Είμαστε ικανοί για ένα. Περισσότερη δημοκρατία. Εν τέλει αυτό φοβούνται. Πρώτος σταθμός, η εκλογή συνέδρων αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είμαστε όλοι στις κάλπες. Ένα τεράστιο κύμα δημοκρατίας που θα σαρώσει τους μηχανισμούς. Γιατί το συνέδριο είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίσει ποιοι θα είναι υποψήφοι στις εκλογές για πρόεδρο. Στα γραφεία του Στέφανου Κασελάκη στον Ταύρο προσθέσαν περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές για να δέχονται καταγγελίες μελών που δεν ταυτοποιούνται στον ΝΑΗ ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ταυτοποιηθεί 230.000 μέλη, απαντά η πλειοψηφία, και μόλις 2.500 είναι όσοι γράφτηκαν μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Αυτά όλα θα τελειώσουν σε λίγες μέρες. Καλή στραμπουκισμού. Τι μας είπε ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα? Ότι ναι, δεν θα είμαστε και πολύ ευγενείς. Την ίδια ώρα το Πασόκ φαίνεται να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, καθώς σε πρόσφατη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ συγκέντρωσε 19,2%. Αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία έλαβε στην εκτίμηση ψήφου 31%. Τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 10,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, το ΚΚΕ με 8,6%. Η ανάκαμψη του Πασόκ έχει να κάνει και με τη δουλειά τη δική μας, το λόγο μας, την αξιοπιστία μας, το πολιτικό προσωπικό, το ήθος, τη συνέπεια, αλλά έχει να κάνει και με τους παράγοντες και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Σπρώχνουν το Πασόκ με όλες τους τις δυνάμεις το τελευταίο διάστημα, ενώ ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε τώρα έναν άλλο βολικό αντίπαλο στη Βουλή, τον κύριο Ανδρουλάκη του Πασόκ, κάτι που μάλιστα έβγαζε μάτι κατά την πρόσφατη συζήτηση για τις πυρκαγιές. Σε όσους ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης συγκεντρώνει 52,3% για την ηγεσία του κόμματος. Και ακολουθούν Ισοκράτης Φάμελος με 14,3% και Παύλος Πολάκης με 11,4%. Για να αναλύσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή. Κύριε Σεφερτζή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κουλαρμάνη. Αναμένεται λοιπόν σήμερα να γίνει κοινή παρουσία Σαμαρά, Καραμανλή και Μητσοτάκη. Θα είναι όλοι αυτοί λοιπόν στην ίδια εκδήλωση. Τι περιμένετε, μπορεί να εξομαλυνθούν οι σχέσεις τους? Κοιτάξτε, είναι μια μεταβατική περίοδος και για τη Νέα Δημοκρατία και για τις σχέσεις στο εσωτερικό της. Θα περιμένουμε και να κρίνουμε αναλόγως των σημείων που θα εκπενθούν και από τη σημερινή συνάντηση, αλλά θα έλεγα πολύ περισσότερο από την πορεία που θα ακολουθήσουν εντός του κόμματος προς τις εκλογές του Προέδρου, διότι εκεί είναι ο κρίσιμος σταθμός, εάν και εφόσον βεβαίως παρέλθει η ψήφιση του προϋπολογισμού, χωρίς να υπάρχουν απώλειες από πλευράς κυβερνώντος κόμματος. Πιστεύετε ότι θα επιδιώξει είτε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είναι αρκετά οξύς απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, είτε ο κύριος Καραμανλής που είναι πιο ήπιος, πιστεύετε ότι θα επιδιώξουν να εμβαθύνουν αυτό το ρήγμα? Νομίζω ότι θα έχουν μεν το δίλημα, αλλά δεν θα δυσκολευτούν να δώσουν απάντηση με την εξής έννοια, ότι ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία, όπως και ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό, κινούνται σε ένα αμμώδες έδαφος, τελούν υπό το μικροσκόπιο εκείνης της μερίδας των πολιτών που εξακολουθούν να ασχολούνται με την πολιτική, διότι υπάρχει άλλη, η μεγάλη, που πραγματικά δεν ασχολείται καθόλου με αυτού του είδους την πολιτική, και θα φροντίσουν τουλάχιστον να μην χάσουν τη μάχη των εντυπώσεων. Τη μάχη των αντιπώσεων σε αυτή την περίπτωση θα χάσει αυτός ο οποίος θα φανεί ότι είναι ο περισσότερο επιτιθέμενος, φέρνοντας το κόμμα του σε δύσκολη θέση. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι θα ακολουθήσουν όλη την οδό της σόφρονος αποστασιοποίησης εκεί που χρειάζεται, αλλά και συνεννόησης εκεί που επιβάλλεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα γενέθλια της ΟΝΕΔ, που είναι το Σάββατο, δεν πρόκειται να παραστεί ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμανλής. Πώς το σχολιάζετε? Προφανώς είναι ένα ακόμα επεισόδιο αποστασιοποιήσεων που έχουν την σημασία τους, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουν από τριβές που μπορεί να αποδειχθούν περισσότερο προβληματικές. Διότι μία απουσία ερμηνεύεται βεβαίως με έναν τρόπο, αλλά μία παρουσία με αιχμές ερμηνεύεται πολύ δυσκολότερα ως μία φιλική προσπάθεια συνεννόησης. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί είχαμε νέο μπλόκο από την πολιτική γραμματείας για τον κύριο Κασελάκη. Και έχει αρχίσει μία συζήτηση ότι πλέον ο κύριος Κασελάκης μοιάζει ως διοκόμενος. Τον ευνοεί, πιστεύετε, αυτή η στάση? Ναι, προφανώς τον ευνοεί, γιατί πάντοτε η κοινή γνώμη τάσεται με το μέρος του θύματος. Ο κύριος Κασελάκης προσπαθεί να θυματοποιήσει τον εαυτό του. Από την άλλη μεριά είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογήσει την πολιτεία του το προηγούμενο διάστημα και τη στάση του και στην τελευταία φάση, οπότε αρνήθηκε να μπουν σε μια συνεδριακή διαδικασία ανοιχτού τύπου. Προτίμησε την οδό της μομφής, προκαλώντας προς αυτή την κατεύθυνση τους εσωκομματικούς του αμφισβητείες. Θεωρώ ότι έχουν κάνει και οι δύο πλευρές σοβαρά λάθη, για να μην πω τραγικά λάθη, με αποτέλεσμα να βρίσκονται και οι δύο σε πολύ δύσκολη θέση να δικαιολογηθούν στα μάτια της εκλογικής βάσης, της όποιας εκλογικής βάσης έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης είπε χαρακτηριστικά ότι με φοβούνται και δρομολογούν μεθοδεύσεις εναντίον μου. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Σαν προετοιμασία του εδάφους της εξόδου από αυτή την αναμέτρηση, η οποία έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να ευνοήσει τον κύριο Κασελάκη. Ενδεχομένως, εφόσον γινόταν δεκτή η υποψηφιότητά του, να είχαμε ένα καλύτερο γι' αυτόν αποτέλεσμα. Από τη στιγμή όμως που απέτυχε η προσπάθειά του να πιθαναγκάσει τους συντρόφους του να τον δεχθούν ως υποψήφιο, φοβάμαι ότι έχει εγκλωβιστεί σε ένα διέξοδο από τον οποίο δεν είναι εύκολο ούτε να εξέλθει και κυρίως δεν είναι εύκολο να εξέλθει νικητής.
Πιστεύετε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του κύριου Κασελάκη εφόσον δεν καταφέρει να ανατρέψει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ούτε στο συνέδριο. Θα πάει σε δικό του κόμμα? Θα πρέπει να ζυγίσει ασφαλώς πάρα πολύ τις αποφάσεις του, διότι πλέον πηγαίνοντας σε δικό του κόμμα χάνει αυτομάτως τα προνόμια που θα είχε η παραμονή του σε ένα αναγνωρισμένο κόμμα με έστω μικρή παράδοση και σίγουρα πάντως εξασφαλισμένη θεσμική θέση. Το να δημιουργήσεις ένα δικό σου κόμμα από μηδενικής βάσεως, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια ρευστότητα που μπορείς να αξιοποιήσεις, είναι ένα εγχείρημα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα σε αυτή την φάση όπου είμαστε μακριά από τις εκλογές και άρα είναι πολύ δύσκολο να συγκινηθούν ευρύτερες κοινωνικές κατηγορίες για να παρακολουθήσουν τα εγχειρήματα που θα κάνει ο ένας ή ο άλλος. Δεδομένου τώρα του πολεμικού κλίματος που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ, τι εκτιμάτε ότι θα γίνει στο συνέδριο? Θεωρητικά το συνέδριο μπορεί να ανατρέψει την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής. Στην πράξη όμως θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο? Θα συγκεντρωθούν αρκετοί σύνεδροι οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργήσουν υπέρ του κύριου Κασελάκη? Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι την τελευταία στιγμή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο κύριος Κασελάκης δεν φαίνεται να δικαιώνεται ως προς την προδοκία που έτρεφε ότι θα υπήρχε αύξηση του ενδιαφέροντος εγγραφής ως υποψηφίων μελών στο συνέδριο, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να δω από ποιους ελπίζει να αντλήσει δυνάμεις που θα ανατρέψουν τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου. Νομίζω ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι έχει εγκλωβιστεί σε ένα αδιέξοδο από το οποίο μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που υπάρχουν είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανένας ότι θα έχει μια εύκολη έξοδο. Μάλιστα. Εκτός πλέον εάν πάμε σε εκτός ελέγχου καταστάσεις που όμως και αυτές δεν θα ωφελήσουν κανέναν. Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ για τη φιλοξενία. Στη δέσμευση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027 στα 950 ευρώ, αναφέρθηκε κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η μείωση του κατώτατου μισθού θα απαγορεύεται δια νόμου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Κανείς δεν είναι άτρωτος απέναντι στην κλιματική κρίση, αλλά προφανώς και να αναδείξει τον ρόλο της πολιτικής προστασίας, της σωστής λειτουργίας του 112 και των προληπτικών εκενώσεων και βεβαίως της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής ήταν πάντα ένα σύνθημα, έτσι, ένα πολυφορεμένο σλόγγαν στα χείλη των όλων των πολιτικών. Νομίζω από ευχή πια γίνεται πραγματικότητα. Τα πρώτα έσοδα να ενισχύουν προφανώς τους πιο αδύναμους, αλλά όλα τα επόμενα πρόσθετα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής να ανοίγουν τελικά το δρόμο για νέες μειώσεις φόρων. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας και να τραυματιστεί σοβαρά μία γυναίκα. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές φθορές στο διαμέρισμα, καθώς και σε σταθμευμένα οχήματα. Στο σημείο επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, καθώς και η κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης της πρώτης ΕΜΑΚ. Η πυροσβεστική ερευνά τα αίτια της έκρηξης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα εποχικοί πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βασικό αίτημα των εποχικών πυροσβεστών είναι η μετατροπή της σύμβασης εργασίας τους σε 12 μήνες, ενώ ζητούν και συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Βενέτη για να σχολιάσουμε την διεθνή επικαιρότητα. Κύριε Βενέτη, καλησπέρα σας. Μας ακούτε, κύριε Βενέτη? Μάλλον ο κύριος Βενέτης δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας.
Να πάμε τώρα στην Αμερική. Σε ένα νέο σοου επιδόθηκε για ακόμη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εμφανίστηκε σε προεκλογική συγκέντρωση με γυλαίκο οδοκαθαριστή, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποκάλεσε σκουπίδια τους υποστηρικτές του Τραμπ. Η πολιτική αντιπαράθεση φτάνει στα ύψη και ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το ατόπιμα του Τζο Μπάιντεν να αποκαλέσει σκουπίδια τους υποστηρικτές του Τραμπ, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος φόρεσε ένα γυλαίκο οδοκαθαριστή για να κοροϊδέψει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπήκε σε ένα απορριμματοφόρο που έφερε τα διακριτικά της προεκλογικής του εκστρατείας και κατευθύνθηκε στο Ουισκόνσιν για την προεκλογική του ομιλία. Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος διευκρινίζει ότι η φράση του Biden δεν απευθυνόταν στους πολίτες. Just to clarify, he was not calling Trump supporters garbage. And look, we know who Donald Trump is. This is not someone who is thinking about how to make your life better. This is someone who is unstable, obsessed with revenge. Στο μεταξύ, όλο και περισσότεροι επώνυμοι δημοσιεύουν τι αποφάσισαν να ψηφίσουν. Κάμαλα Χάρις ψηφίζει ο Άρνολντ Σβαρτζενέκερ, που έχει θητεύσει κυβερνήτης της Καλιφόρνια με τους Ρεπουμπλικανούς, δηλώνοντας απογοητευμένος από το κόμμα του. Το να αποκαλούν ότι η Αμερική είναι κάτω σκουπιδιών για τον κόσμο είναι τόσο αντιπατριωτικό που με κάνει έξαλλο. Θα είμαι πάντα Αμερικανός, προτού γίνω Ρεπουμπλικανός. Γι' αυτό αυτή την εβδομάδα ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς. Καμαλά Χάρις ψήφισε και η Τζένιφερ Άνιστον. Ας βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την εποχή του φόβου, του χάους και των επιθέσεων στη δημοκρατία μας και ας ψηφίσουμε κάποιον που θα μας ενώσει και δεν θα συνεχίσει να απειλεί με διχασμό. Με πολύ περηφάνεια ψήφισα για την Καμαλά Χάρις και τον Τιμ Γουόλς. Στον Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν γιόρτασε την ημέρα του Halloween. Χαιρέτησε τον κόσμο κρατώντας από το χέρι την σύζυγό του, η οποία αποφάσισε να ντυθεί πάντα. Μαζί μοίρασαν γλυκά στα παιδιά. Η εικόνα που κάνει τον γύρο του κόσμου όμως είναι αυτή τη στιγμή που ο Μπάιντεν αποφασίζει να δαγκώσει ελαφρά ένα μωρό ντυμένο κοτόπουλο. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον Βαγγέλη Βενέτη, ο οποίος είναι διεθνολόγος και ειδικεύεται σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής. Κύριε Βενέτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κλαρμάνη. Το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι πιέσεις προς το Ισραήλ για τερματισμό του πολέμου. Τι βλέπετε, υπάρχει κάποιο παράθυρο ελπίδας? Δυστυχώς οι προοπτικές δεν είναι ευίωνες, διότι για να λήξει ο πόλεμος θα πρέπει να υπάρξει και κυρία πρώτα απ' όλα στη Γάζα. Και στη Γάζα, παρά τα όσα διαμηνεί το Ισραήλ, δεν έχει επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος που είναι η εξεδικαίωση της Χαμάς. Αντίθετα, η Χαμάς είναι ισχυρή όπως και εκεί. Και όσο παραμένει το μέτωπο της Γάζας ανοιχτό, με το Ισραήλ να μην θέλει εκεί κυρία, τότε θα δημιουργείται αλυσιδωτή η αντίδραση στα υπόλοιπα μέτωπα της περιοχής όπως είναι ο Λίβανος και οι σχέσεις Ιράν-Ισραήλ. Μάλιστα, τώρα ο νέος ηγέτης της Χεσμπολάχ, ο κύριος Κασίμ, δήλωσε ότι θα συνεχίσει το πόλεμο. Τι να περιμένουμε από εκεί? Η εκλογή του Σέιχ Ναΐμ Πάσεν, του νέου αρχηγού της Χεσμπολάχ, την ηγεσία στο τιμόνι της οργάνωσης, συνοδεύτηκε με δηλώσεις οι οποίες δίνουν το στίγμα των προθέσεων της Χεσμπολάχ. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ χτες μόλις άφησε να διαρρεύσει στον τύπο ότι προτίθεται να υπογράψει και κυρία στο Λίβανο, διότι όπως είπε το Ισραήλ έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του συνολικά στο μέτωπο του Λιβάνου. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η Χεσμπολά αναδεικνύεται με κύπρια στο χερσαίο μέτωπο, παρότι υποφέρει την αεροπορικά από την αεροπορική υπεροπλία του Ισραήλ. Ωστόσο, είναι το χερσαίο μέτωπο το οποίο καθορίζει τις εξελίξεις. Και στο χερσαίο μέτωπο το Ισραήλ υφίσταται ήττες στις επιχειρήσεις που διενεργεί για δημιουργία περιφερόματος στο εσωτερικό του Νοτιού Λιβάνου. Άρα δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Ισραήλ. Είναι μια προσπάθεια του Ισραήλ να δημιουργήσει, θα λέγαμε, ένα κλίμα συνδιαλλαγής με τη Χεσμπολά εν όψη των Αμερικανικών εκλογών. Και ουσιαστικά είναι ένα μήνυμα ότι μπορεί να επιτευχθεί ένα δούμε και λαβίν με τη Χεσμπολά, απομονώνοντας, αυτή είναι η προσπάθεια του Ισραήλ, απομονώνοντας το μέτωπο του Λιβάνου από το μέτωπο της Γάζας. Αντίθετα, η Χεσμπολά συνδέει αυτά τα δύο μέτωπα και λέει, όπως είπε ο Σέιχ Ναΐμ Πάσεν, την πρώτη του δήλωση, ότι θα συνεχίσει η Χεσμπολά να πολεμάει έως ότου
σταθεροποιηθεί και το μέτωπο της Γάζας και υπογραφή και χειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στο μέτωπο αυτό. Τώρα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στις 5 Νοεμβρίου έχουμε τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι εικόνα έχετε μέχρι στιγμής για αυτές τις εκλογές και τι ρόλο θα παίξει ο παράγοντας Μέση Ανατολή? Λέχτε, οι δύο υποψήφοι, Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις, είναι, θα λέγαμε, στο ίδιο σημείο από άποψη δημοσκοπήσεων. Η μία δημοσκόπηση φέρνει μπροστά τη Χάρις, η άλλη δημοσκόπηση φέρνει τον Τραμπ. Όσο πλησιάζουμε στην ημέρα των εκλογών, αυτός ο διαγωνισμός θα οξυνθεί. Άρα οι δύο υποψήφοι βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι ο Τραμπ έχει προς το παρόν περισσότερες πιθανότητες, ελαφρώς σε σχέση με τη Χάρις, αλλά απομένει να δούμε ποια είναι τα κρυμμένα, θα λέγαμε, η κρυμμένη άση, επικοινωνιακή άση της Χάρις στις λίγες μέρες που απομένουν εν ώψη των εκλογών. Ασφαλώς, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε, κυρία Κουλαρμάνη, είναι ότι σε σχέση με τη γεωπολιτική και της Μέσης Ανατολής και τις εκλογές στην Αμερική, είναι ότι οι αμερικανικές εκλογές βρίσκονται στο έλεος του Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ιράν σκέφτεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να διενεργήσει επίθεση στο Ισραήλ ενδεχομένως 1 ή 2-24 ώρα πριν τις αμερικανικές εκλογές. Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα βράδυ. Αν το αποφασίσει αυτό η Ιρανική ηγεσία, τότε ασφαλώς με τέτοια εξέλιξη θα ευνοήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση μεταξύ των δύο υποψηφίων, αλλά θα επιθυμούσε ενδεχομένως να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών, απλά για να στείλει ένα μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις, μήνυμα, θα λέγαμε, πολιτική ήττα, όπω θα το έβλεπαν στο Τεχεράν, και τη γενοκτονία και την υποστήριξη που έχει δώσει οι ΗΠΑ στο Ισραήλ και τη γενοκτονία που έχει γίνει σε βάρος των Παλαιστινίων και ευρύτερα, την περιοχή του Λεβάντε και του Λιβάνου. Μετά τις αμερικανικές εκλογές, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει η στάση του Ισραήλ και των άλλων χωρών? Να αλλάξει όσον αφορά, εννοείται, τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει? Ναι. Αν προχωρήσει σε πιέσεις περισσότερες για εκεχηρία. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια στρατηγική φιλοϊσραηλινή, η οποία είναι ακαλάνδευτη, είναι σταθερή. Άσχετα αν είναι στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτείων ένας ρεπουμπλικανός ή ένας δημοκρατικός πρόεδρος. Επομένως, δεν αναμένουμε κάποια αλλαγή στη στάση της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτείων την επομένη ή δύο μήνες μετά από το αναλάβει ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, αν είναι ο Τραμπ δηλαδή. Η στάση των Αμερικανών θα μείνει, της Αμερικής θα μείνει η ίδια, θα είναι φιλοϊσραηλινή και εν τέλει τις εξελίξεις στο Παλαιστινιακό και στο Μεσανατολικό ευρύτερα θα τις καθορίσουν οι μάχες στο πεδίο και όχι η στάση των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες πάντα παρατηρούν τις εξελίξεις. Μάλιστα. Κύριε Βενέτη, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Λουκέτο στο κλαμπ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αποφάσισε και τυπικά να βάλει ο Δήμος Αθηναίων την ώρα που νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την εκδήλωση που κατέληξε σε εφιάλτη για αρκετούς μαθητές. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού υποστηρίζει πως κινείται νομικά σε βάρος του ανθρώπου που είχε αναλάβει την διαχείριση του καταστήματος, ενώ ο διοργανωτής του πάρτι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με όσα συνέβησαν. Ο νεαρός διοργανωτής της εκδήλωσης, στην οποία 8 ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο από χρήση αλκοόλ, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με όσα ερευνώνται ότι έγιναν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Δεν εμπλεκόμαστε ξανά. Δεν έχω να σας πω κάτι ακριβώς για να έχει ζουμί, ούτως ή άλλως, καταλαβαίνετε. Ούτε για την παράνομη κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, ούτε για την ποιότητα των ποτών. Δεν μπορώ να γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Εγώ δεν εμπλέκομαι κάπου. Όπως αποκαλύπτεται τώρα, η συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως και άλλες στο παρελθόν, είχαν γίνει δίχως τις νόμιμες άδειες, καθώς το νυχτερινό μαγαζί λειτουργούσε κατόπιν παραχώρησης από τον νόμιμο ιδιοκτήτη σε άλλο πρόσωπο. Παράνομο είναι, παράνομο. Δεν επιτρέπεται. Είναι μεταβίβαση αδείας. Η άδεια είναι προσωπική και μεταβίβαση. Τι δουλειά έχουν 300 άτομα και τόσα σχολεία σε ένα μαγαζί που υπάρχει πάνω στα τραπέζια αλκοόλ
είναι έκθεση σε κίνδυνο για ανήλικα παιδιά. Ο Δήμος Αθηναίων πήρε την απόφαση να μπει λουκέτο στο κλαμπ, με το δικηγόρο του ιδιοκτήτη ωστόσο να υποστηρίζει πως έχουν καταταθεί ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του επινοικιαστή, ακόμη και για την παράβαση της χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους. Σας εφιστώ την προσοχή για οποιαδήποτε παράβαση του νόμου σχετικά με τη χρήση αλκοόλ από ανηλίκους. Αυτά τα ξέρατε όταν όλοι σας είπατε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να στερηθεί της αδείας του. Αυτή ωστόσο δεν ήταν η πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο κλαμπ σερβίρονταν αλκοολούχα ποτά σε ανηλίκους, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε μπαρ. Δύο μέρες πριν το περιστατικό στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης είχαμε πάει σε νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι. Πάλι ήταν πολλά ανήλικα, πήρανε ποτά, κάνανε με τους. Μετά ήρθαν και ασθενοφόρα, τους πήρανε δύο άτομα. Υπάρχουν σε πολλά κέντρα διασκέδασης πολύ μικρές ηλικίες. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Προβάδισμα πρόκριση πήραν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που κέρδισαν στο κύπελο την Καλυθέα και τον Άρη αντίστοιχα. Θύελα αντιδράσεων προκάλεσε απόφαση του διαιτητή Σιδηρόπουλου στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Εύκολο το έργο του ΠΑΟΚ στο Εγάλεο. Μία αγωνιστική τιμωρία για την ΑΕΚ από τη ΔΕΑΒ για ακροτίδα στον αγώνα με τον Πασαραϊκό. Νωρίτερα το μεσημέρι έφτασε στην Αθήνα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ρούι Βιτόρια. Με πολλά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Καλυθέα στη Λεωφόρο. Ο Τσικίνιο έστειλε δύο φορές την μπάλα στο δοκάρι, με τους ερυθρόλευκους να βρίσκουν τελικά τον γκολ της νίκης στο 71. Ο Βέλντε σκόραρε μετά από ασίστ του Ελκαμπή, δίνοντας την ομάδα του προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του κυπέλου. Αργανά με στο τύπο παρτίδος. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις απέναντι σε τέτοιου τύπου ομάδες. Τα παιχνίδια αυτά, όπου η άμυνα είναι τόσο πολύ κλειστή, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι και να πιέζουμε. Παρόλο που ο αντίπαλος συνεχίζει να αμήνεται σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, στην Ευρώπη είναι τα πράγματα πιο εύκολα γιατί ο αντίπαλος αφήνει να παίξεις. Στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Άρη με γκολ του Μαρσιάλ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Γάλλος επιθετικός άνοιξε λογαριασμό με τα κυτρινόμαυρα, όμως η φάση που συζητήθηκε πιο πολύ ήταν άλλη. Στο 32 ο Μπρινιόλι απομάκρυνε την μπάλα και στη συνέχεια βρήκε με το πόδι του στο κεφάλι των Σουλεϊμάνοφ, παίρνοντας κίτρινη κάρτα. Ο Φωτιάς κάλεσε τον Σιδηρόπουλο να εξετάσει τη φάση για κόκκινη, με τον ρέφερι να διατηρεί την αρχική του απόφαση και τον Άρη να διαμαρτύρεται. Χωρίς φιλάθλους θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα, καθώς τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών από την ΔΕΑΒ λόγω ρήψης κροτίδας από οπαδό της λίγο μετά τη λήξη της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Πανσεραϊκό. Εύκολο απόγευμα είχε ο ΠΑΟΚ στο Εγάλεο. Ο Καμαρά άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό και ο Σορετήρε διπλασίασε τα τέρματα του δικέφαλου στο 39. Ο Τόμας Μούρκ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται με το ένα πόδι στα προημιτελικά. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε χθες στη Βιλερμπάν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 92-68, προσφέροντας θέαμα μπροστά σε 14.000 φιλάθλους του. Αύριο οι πράσινοι θα παίξουν στο Βελιγράδι με τον Αστέρα, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε 9 και 4 την Μπαρτσελόνα. Βραδινός περίπατος πάνω σε γυάλινο δάπεδο. Αυτό ήταν ο χθεσινός αγώνας στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βιλερμπάν. Μια επίδειξη δύναμης των πρασίνων που με σκόρ 92-68 συνέτριψαν τους αδύναμους Γάλλους και αρχίζουν να χτίζουν νικηφόρο σερί στην Ευρωλίγκα. I mean that's the most important thing. We win, go to the next one, be ready for in 2 days. We got a tough game in Serbia and let's get ready for that. Σοβαρός και πειθαρχημένος, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 27-14 στο πρώτο δεκάλεπτο και απλοποίησε τα πράγματα κυριαρχώντας στη συνέχεια. Ο Αταμάν βρήκε την ευκαιρία να δώσει ανάσες στους παίκτες του εν ώψη και του αυριανού δύσκολου αγώνα στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα, χρησιμοποιώντας μόνο τους Γκραντ, Μίτογλου και Οσμάν πάνω από 20 λεπτά. Και είδε τον Μπράουν να σκοράρει 17 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα και τον Ερνάν Γκόμεθ να συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του με 13 πόντους, 5 rebound. I think that now everybody is more clean in their minds that we can play all together this very good basketball. 24 ώρα μετά τον νικηφόρο αγώνα με τη Ρεάλ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε και την Μπαρτσελόνα. Με στόχο να κάνει ξανά ό,τι και την Τρίτη το βράδυ. Το παιχνίδι το χθεσινό πάει και τελείωσε. Και το αυριανό είναι πολύ απαιτητικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα που έχει 4 συνεχόμενες νίκες, που είναι πρώτη στη βαθμολογία. Με τον Τολιόπουλο να πυροβολεί κατά ρυπάς και να τελειώνει τον αγώνα με 6 στα 9 τρίποντα και 21 πόντους, ο Άρης πήρε μεγάλη νίκη στη Γαλλία επί της Μπουργκ με 91-88 για την έκτη αγωνιστική του EuroCup. Εδώ κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.